Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητάμε σήμερα ακόμα μία σημαντική συμφωνία πλαίσιο, καθώς ως Υπουργείο προτάσουμε τη διαφάνεια τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Θυμίζω ότι έχουμε ήδη καταργήσει το άρθρο 96 του 4368 του 16, διατάξεις που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση, που επέτρεπτε κατά παρέκκληση απευθείας αναθέσεις σε κάθε δαπάνη σχετιζόμενη με το μεταναστευτικό. Εμείς επιλέγουμε τους διεθνείς ανοιχτούς διαγωνισμούς και όπου είναι δυνατόν για μακροχρόνιες ανάγκες, συμφωνίες πλαίσιο που δίνουν την απαράτητη ευελιξία για κάθε πιθανή ανάγκη, μικρότερη ή μεγαλύτερη, που μπορεί να προκύψει σε κάθε τομέα τα επόμενα χρόνια, καθώς διαχειριζόμαστε μια διαρκή μεταναστευτική κρίση. Θέλω να σημειώσω ότι είναι η έκτη σύμβαση που έρχεται στη Βουλή με αυτή τη διαδικασία. Αρχικά είχε έρθει η σύμβαση για την επέκταση του φράκτη του Εύρου, μετέπειτα η σύμβαση κατασκευής των κλειστών ελεγχόμενων δομών στη Σάμο, στην Κό και στη Λέρο, μετά η σύμβαση για τη σύτηση των ετούν τον άσυλο, μετά η σύμβαση για την κατασκευή των κλειστών ελεγχόμενων δομών σε Λέσβο, Χίο και την επέκταση του υφιστάμενου ΚΙΤ, την αναβάθμιση στο φυλάκιο, και η σύμβαση για το facility management της διαχείρισης των δομών. Όπως γνωρίζετε, η παράγραφος 9 του άρθρου 32 του κανονισμού της Βουλής προβλέπει τη συζήτηση συμβάσεων συνολικής αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ στην αρμόδια μόνιμη διαρκή επιτροπή. Δεν μπορώ να μην σημειώσω, και το έχω κάνει σε κάθε συζήτηση σύμβασης με αυτή τη διαδικασία, ότι παρότι την περίοδο 15-19 επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διατέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, καμία σύμβαση δεν παρουσιάστηκε με τη διαδικασία του άρθρου 32 στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι σημαντικό για τη διαφάνεια να έχουν οι κύριοι και οι κυρίες βουλευτές τη δυνατότητα να μελετήσουν το πλήρη φάκελο του διαγωνισμού, καθώς και την άποψη που εκφράζει το ελεγκτικό συνέδριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα μια συμφωνία πλαίσιο που έρχεται να αντιμετωπίσει τακτικές και πιθανόν έκτακτες ανάγκες του κράτους για το μεταναστευτικό για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο διαγωνισμός αφορά τις μετακινήσεις, οδικές, ακτοπλοϊκές ή όπου απαιτηθεί αεροπορικές, πολιτών τρίτων χωρών, των οικογενειών τους, εντός και εκτός Ελλάδος. Τίτλος της συμφωνίας πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών. Πραγματοποιήθηκε ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός βάσει του άρθρου 27 του 4412 του 2016, όπως ισχύει, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με διάρκεια 4 έτη. Η συνολική ετήσια αξία είναι 7.741.244 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης ως 30% της συμβατικής αξίας. Η σύμβαση αυτή, όπως και οι συμβάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην Βουλή βάσει του κανονισμού, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου και άλλα σχετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαγωνισμός για τις μετακινήσεις πολιτών τρίτων χωρών καλύπτει τις ακόλουθες ανάγκες. Οδικές μετακινήσεις πάσης φύσεως εντός των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κό και Λέρου, ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από τα νησιά στην ενδοχώρα, οδικές μετακινήσεις πάσης φύσεως στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη και αεροπορικές μετακινήσεις στο εξωτερικό στα πλαίσια μετεγκαταστάσεων, όπως παραδείγματος χάρη αυτές που προβλέπει ο κανονισμός του Δουβλίνου. Αυτό το σημείο θα ενεργοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η υφιστάμενη σύμβαση που ήδη υπάρχει και εξαντληθούν οι προηγούμενοι πόροι, οι οποίοι ομοίως καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα διάδρομο αποσυμφόρησης για ολόκληρη τη χώρα, από τα νησιά προς την Ηπειρωτική Ελλάδα και από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς το εξωτερικό, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ένα διάδρομο που θα αξιοποιηθεί περαιτέρω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας θυμίζω ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο οποίο εμείς έχουμε δύο στόχους. Πρώτον, τη συνολική μείωση των παράτυπων αφίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον, την έκφραση συγκεκριμένης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μερών προς όφελον των κρατών πρώτης υποδοχής στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της μεταναστευτικής κρίσης. Η Ελλάδα επιδιώκει να εμπεδωθεί η αλληλεγγύη ως βασικό στοιχείο του νέου συμφώνου. Να δημιουργηθεί τελικά ένας κοινός χώρος προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όπως εφαρμόσαμε ήδη με την ενεργοποίηση της οδηγίας για τους εκτοπισμένους από την Ουκρανία, αλλά και τη σχετική εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 Μαρτίου του 2022, να υπάρχει δυνατότητα στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες να μην περιορίζονται από εθνικά σύνορα, αλλά ως έμπρακτη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική να λειτουργήσει αυτός ο κοινός χώρος προστασίας. Θέλω να σημειώσω ότι με την ελόγω συμφωνία πλαίσιο δύναται να καλυφθούν και μετακινήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων μαζί με τους συνοδούς τους, έπειτα από αίτημα της αρμόδιας ειδικής γραμματείας στα πλαίσια προγραμμάτων μετεγκατάστασης. Άρα με την εν λόγω συμφωνία πλαίσιο παρέχεται πλήρη ευελιξία για να καλυφθούν όλες οι σημερινές αλλά και τυχόν επιπλέον μελλοντικές ανάγκες, αποτρέποντας αυτό που έγινε στο παρελθόν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει ανάγκη εκτάκτων αναθέσεων για να καλύψουν ανάγκες που πολλές φορές, να το αναγνωρίσω, ήταν έκτακτες, γιατί δεν υπήρχε η οργανωμένη πρόβλεψη του τότε Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν άμεσα και έμεσα μέλη ενώσεων και υπεργολάβη 12 ελληνικές εταιρείες με 6 εταιρικά σχήματα, ενώ ανάδοχος ανακηρύχθηκε η ένωση 2 εταιριών. Κατόπιν της σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο, το Υπουργείο θα έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, να αναθέτει στον ανάδοχο επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις συγκεκριμένης διάρκειας και αντικειμένου, στη βάση όμως των όρων που συμφωνήθηκαν και θα υπογραφούν στη συμφωνία πλαίσιο. Και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασαν από αυτό το Υπουργείο γνωρίζουν τις λύσεις που θα φέρει η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο, καθώς όπως είπα και το 18 και το 19 επιχείρησαν ανεπιτυχώς να πραγματοποιήσουν αντίστοιχους διαγωνισμούς, οι οποίοι δυστυχώς δεν τελεσφόρησαν ποτέ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πληθώρα προβλημάτων και δυσλειτουργιών είτε σε μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας είτε στα πλαίσια των μετεγκαταστάσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του κανονισμού του Δουβλίνου. Θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για μια σύμβαση που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο μας για την υλοποίηση μιας ευρύτερης στρατηγικής. Της στρατηγικής αποσυμφόρησης των νησιών, της ενδοχώρας, των μεγάλων αστικών κέντρων. Η σύμβαση σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τρεις λόγους. Πρώτον, μας επιτρέπει να εκπληρώσουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στους νησιώτες, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Κό και στη Λέρο, ότι όταν η χωρητικότητα των δομών χρησιμοποιείται κατά 50% θα υπάρχει μετακίνηση του επιπλέον πληθυσμού σε υφιστάμενες δομές που ήδη λειτουργούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευσή μας άμεσα απέναντι στους νησιώτες, είναι πολύ σημαντική η συμφωνία που επιτρέπει τη μετακίνηση από δομή νησιού στο καράβι, στο λιμάνι και μετά στη δομή της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Επίσης όμως θα τονίσω ότι δίνουμε έμφαση στην αποσυμφόρηση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δύο πόλεων που από το 2015 μέχρι και πρόσφατα αντιμετώπισαν δυσανάλογη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές. Προχωράμε όπως γνωρίζετε στο κλείσιμο της δομής των Ελαιώνα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και τον τερματισμό μέσα στο 2022 του προγράμματος Εστία, δηλαδή της χρήσης χιλιάδων διαμερισμάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτή τη στιγμή περιορίζουμε τις θέσεις του Εστία από 27.000 που διέθετε το 2021 σε 10.000, με την προοπτική το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2022, οπότε αν υπάρχουν ακόμα αιτούντες άσυλο θα απαιτηθεί η ενεργοποίηση της σύμβασης μετακινήσεων, ώστε οι ωφελούμενοι που δικαιούνται ακόμα παραμονή στο Εθνικό Σύστημα Υποδοχής να μεταφερθούν με αξιοπρέπεια σε μια άλλη δομή, εξασφαλίζοντας την ισορροπημένη κατανομή των αιτούντων άσυλων σε όλη τη χώρα κάτω από το στόχο του 1% αναπεριφέρεια, στόχο που θέλω να σας πω ότι πλέον πληρούμε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας όπως είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός. Τρίτον, είναι σημαντική αυτή η σύμβαση γιατί μας επιτρέπει τη μεταφορά από την Ελλάδα στο εξωτερικό
τον ετούν τον άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στα προγράμματα μετεγκατάστασης που προκύπτουν κυρίως από τον κανονισμό του Δουβλίνου ή μπορεί να προκύψουν και με διμερείς συμφωνίες μετεγκατάστασης, όπως έχει γίνει με ιδιαίτερη επιτυχία, ειδικά στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Τονίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο διαγωνισμός έχει περάσει θετικά τον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το ελεκτικό συνέδριο, στον ανάδοχο που προέκυψε με ανοιχτή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Θα ανατίθεται τώρα υπηρεσίες μέσω εκτελεστικών συμβάσεων, είτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είτε για την αντιμετώπιση εκτάτων συμβάντων, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγει η αναθέτους αρχή σε έκτακτες διαδικασίες απευθείαν αναθέσεων. Θα ήθελα να συγχαρώ το προσωπικό του Υπουργείου, που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ τα τελευταία 2,5 χρόνια και έχει επιτύχει να υλοποιήσει πολύ δύσκολες και επίπονες διαγωνιστικές διαδικασίες με απόλυτη επιτυχία. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κάνει τη διαφάνεια πράξη στη διαχείριση των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων πόρων, καταργώντας όλες τις διατάξεις που επέτρεπαν κατά παρέκκληση αναθέσεις, προχωρώντας σε διεθνείς διαγωνισμούς για συμφωνίες πλαίσιο για όλες τις ανάγκες του Υπουργείου, δηλαδή την πιο σύγχρονη και την πιο αξιόπιστη ευρωπαϊκή πρακτική, και γι' αυτό έχουμε λάβει και γραπτά συγχαρητήρια από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.